Το Ζερίνι Δημοτικό Στάδιο, ο Ζαόν υποδέχεται την ΑΕΚ για παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής Pre-League Volley Γυναικών. Η πιο έμπειρη μακράν όλων των αθλητριών που βρίσκονται σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει περάσει ακόμα στο παρκέ, αλλά θεωρώ δεδομένο θα τη δούμε κάποια στιγμή. Μπελιά στην άμυνα, Κουντουρά, Νομικού, η μπάλα σπάει στο μπλοκ και πόντος για την ΑΕΚ. Είμαστε με τον προπονητή του Ζαόν, τον κύριο Λιώση. Μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ο Ζαόν μπορεί να μην καταφέρει να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις. Τι μένει από αυτό το παιχνίδι? Δυστυχώς μένουν μόνο οι εντυπώσεις. Θα θέλαμε να κερδίσουμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Ήμασταν καλά διαβασμένοι, στηθήκαμε, παίξαμε, βγάλαμε πάθος μέσα στο γήπεδο. Κάναμε αυτά τα οποία ήταν να κάνουμε, αλλά σε κάποια σημεία, ειδικά στο τρίτο σετ, δεν ανταποκριθήκαμε στην πίεση που μας άσκησε ο αντίπαλος στο σερβίς. Κάναμε λάθη στην υποδοχή και μοιραία αυτό επηρέασε όλη μας την υπόλοιπη παρουσία στο συγκεκριμένο σετ. Ήταν ένα κρίσιμο σετ το τρίτο σετ και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φέρουμε στο επίπεδο όπως και στο πρώτο ή στο τέταρτο σετ το παιχνίδι. Το παιχνίδι το δικό μας δηλαδή. Σε σχέση με το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Πανιόνιο, φαίνεται πολύ ανεβασμένη ομάδα, πολύ βελτιωμένη. Ήταν θέμα ψυχολογίας. Το υλικό ήταν αξιόλογο, το ξέραμε από πριν. Το υλικό είναι αξιόλογο, οι αθλήτριες είναι καλές. Σίγουρα με τον Πανιόνιο μας κόστησε και μας κοστίζει και θα μας κοστίσει όλο το πρωτάθλημα η ΙΤΑ. Έγινε κακός, καλός βέβαια γιατί ο Πανιόνιος έπαιξε σωστά και έπαιξε καλά. Τώρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και εμείς να διορθώσουμε αυτό το λάθος που κάναμε. Να παίξουμε κάπου καλά και να ισοφαρίσουμε εκείνη την κακή μας συμπεριφορά, εκείνη την κακή μας το κακό αποτέλεσμα. Γενικότερα τα αποτελέσματα της Pre-League δείχνουν ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και κατά επέκταση αυτός ο βαθμός ίσως να είναι πολύ σημαντικός ώστε να μείνει αρκετά ψηλά ο Ζαόν. Στόχος ποιος παραμένει? Ο στόχος είναι να είμαστε μέσα στη τριάδα όσο γίνεται πιο κοντά στην πρώτη θέση. Τώρα σίγουρα τα αποτελέσματα δεν μας βοηθάνε μέχρι αυτό το σημείο. Θέλω να πιστεύω ότι οι καλές αθλήτες, η καλή ομάδα δουλεύοντας σωστά θα βρει το δρόμο της. Και θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θα βρει το δρόμο της αργά ή γρήγορα. Ελπίζω να είναι γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Είσαι από την Θέτη Δαβούλας. Άμυνα από την Καραγκούνη. Θα πάρει και την επίθεση Καραγκούνη. Προδοχή Σωτηρίου. Αργυροπούλου ξανά στην επίθεση. Και πάλι νικάει το διπλό μπλοκ από Νομικού και Καβαδιά. Έχουμε μαζί μας την αρχηγό του Ζαόν, την Ειρήνη Αναγνώστου. Μετά από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για τον κόσμο, σε εσάς τι έμεινε τελικά, μετά από μια υπερπροσπάθεια ουσιαστικά κοντρα στην ΑΕΚ? Και για εμάς ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο για τον κόσμο. Μετά από τέτοια αποτελέσματα, με τόση προσπάθεια και τόση κούραση, εμάς μένει λίγο η πίκρα. Ένα παιχνίδι που σίγουρα ήταν από τα πιο δύσκολα που έχετε να παίξετε, παρόλα αυτά δείξατε ότι μπορείτε να το κοντράρετε, αλλά εν τέλει το χάσατε στις λεπτομέρειες. Αφήνει περισσότερο πίκρα ή ικανοποίηση? Δεν ξέρω ακριβώς που γέρνει η ζυγαριά. Είμαστε προετοιμασμένοι. Προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε όσο ήταν καλύτερο. Τα παιχνίδια αυτά σε αυτή την κατηγορία και με τέτοιους αντιπάλους, το 3-2 είναι ένα αποτέλεσμα που θα έρθει. Όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ καλοί και εμείς και κάθε ομάδα προετοιμάζεται πάρα πολύ καλά. Εμείς θέλαμε το 3 να δείχνει εμάς. Η ομάδα πάντως δείχνει αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια και κυρίως σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Πανιόνιο. Θεωρείς ότι είναι εφικτός στόχος σίγουρα τα play-off, αλλά ίσως και ακόμα πιο ψηλά? Δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση, μαθαίνουμε τα λάθη μας, βλέπουμε σε κάθε βίντεο τα λάθη μας. Οπότε για εμάς ο στόχος είναι να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι, ενδεχομένως και σε κάθε προπόνηση. Ο στόχος της ομάδας, έχω ξαναπεί ότι είναι υψηλός. Όσο το δυνατόν περισσότερο να φτάσουμε. Και στα play-off και πάνω από το play-off όλα είναι καλοδεχούμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τελευταίες φάσεις. Σερβίρει και τώρα πολύ καλά πάνω στο Σωτηρίου. Σωτηρίου παίρνει και την επίθεση. Άμυνα από την Καβαδία. Κουντουρά. Ραπτή. Ωραίο χτύπημα. Βγαίνει άμυνα. Η μπάλα όμως πάει στις διαστημιστικές πινακίδες. Και η ΑΕΚ επιστρέφει 21-20. Η διαφορά στον πόντο. Μαζί μας η αρχηγός της ΑΕΚ, Μαρία Νομικού. Μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως αποδείχθηκε, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την νίκη, αλλά όχι το τρίποντο. Φαντάζομαι δεν ήταν αυτός ο στόχος ο αρχικός. Στόχος ήταν η νίκη. Και ευτυχώς που γίνανε έτσι τα πράγματα. Ξέραμε ότι είναι πολύ δυνατή έδρα εδώ, απέναντι στον ΑΕΚ.
στο ζώον. Αλλά εμείς κρατάμε τη νίκη, κρατάμε μια εκτός έδρας νίκη, που είναι πολύ δύσκολη σε Πρίλικ, ειδικά στις έδρες όλων των ομάδων. Τίποτα, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, πάνω απ' όλα στη δικιά μου ομάδα. Προχωράμε να συνεχίσουμε με νίκες. Θεωρείς ότι το παιχνίδι κυρίως κρίθηκε ουσιαστικά στην εμπειρία της ομάδας ΑΕΚ και το υψηλό επίπεδο των παιχτηρών που έχει? Παίχτηκε στο μυαλό περισσότερο. Επικράτησε η ηρεμία και η συγκέντρωση. Καταφέραμε να κρατήσουμε τα επίπεδα στο τέλος της ομάδας ψηλά και καταφέραμε να τελειώσουμε το παιχνίδι 2-3. Η αλλαγή προπονητή έχει φέρει νέο αέρα στα αποδυτήρια? Σίγουρα, μια αλλαγή, εντάξει, γίνανε γρήγορα οι αλλαγές και εμείς δεν το περιμέναμε. Αλλά αυτό είναι δυστυχώς το άθλημα, αλλαγές γίνονται και πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα. Δεν μας παίρνει να έχουμε αναμπουμπούλες στην ομάδα, πρέπει να προσαρμόζομαστε σε αυτό που έχουμε και σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τίποτα, συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα για νίκες. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα της Πρίλικ είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από όσο περιμένατε. Φαντάζομαι ότι στόχος παραμένει πάντα η πρώτη θέση, σωστά? Και όχι απλά τα πλέον. Εννοείται. Το στόχο μας είναι το πρωτάθλημα, η άνοδος και πάμε με αυτό στο μυαλό. Ό,τι και να γίνει, προσαρμοζόμαστε στην αντίπαλη ομάδα. Πάμε για άνοδο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ότι. Σωτηρίου Σερβίρη, Μπελιά χάνει την άμυνα. Μπίσκου σώζει από τα 3 μέτρα ράπτη. Δύσκολη προσπάθεια, δύσκολη άμυνα. Απλά περνάει η Σωτηρίου. Κουντουρά πρώτο χρόνο με τη Διάλα μέσα. 9-13. Το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής της Pre-League Volley γυναικών μόλις ολοκληρώθηκε. Η ΑΕΚ σε ένα δύσκολο παιχνίδι επικράτησε εκτός έδρας του ΖΑΟΝ με 2-3 στις λεπτομέρειες. Από το Ζερίνιο Δημοτικό Στάδιο για το nstv.gr, Γιάννης Καλτσάρης.